είναι ο Λουδίας. Ο Αλιάκμονας ήταν πολύ μακριά. Εκείνη την εποχή όμως, άμα θυμάστε τον προηγούμενο χάρτη, ο Αλιάκμονας, που είναι ορμητικό ποτάμι, αρχικά εξέβαλε βόρεια, μετά ανατολικότερα και σε κάποιο σημείο ενωνόταν με τον Λουδία. Και όταν ενωνόταν με τον Λουδία, η ορμή του ήταν πάρα πολύ μεγάλη, γι' αυτό και είχε τόσες δυσκολίες και έχουμε το μύθο με το γάλα της Χαμάρας. Υπάρχει λοιπόν ένα από τα βυζαντινά χρόνια ένα εδάφιο που λέει ότι κάποτε πολιορκούσε ο Κατακουζινός στη Βέρεια, γιατί την είχαν καταλάβει οι Σέρβοι, και φώναξε μισθοφόρους Τούρκους από τη Σμύρνη και ήρθαν οι Τούρκοι με τα καράβια εδώ στο Βυζάντιο να βοηθήσουν αυτούς που πολιορκούσαν τη Βέρεια. Και θα περνούσαν τα καράβια από εδώ, από το Λουδία, από το κλειδί δηλαδή, ας το πούμε, που τότε δεν λεγόταν κλειδί, και θα μπαίναν μέσα από τη λίμνη, θα πήγαιναν κάπου εκεί στη Νέα Νικομίδια Μακροχώρη και από εκεί θα κατέβαιναν οι Τούρκοι να βοηθήσουν τα μισθοφορικά στρατεύματα στο στρατό του Κατακουζινού που πολιορκούσε τη Βέρεια, και πραγματικά έτσι έγινε. Όταν όμως έφτασαν εδώ πέρα, δεν μπορούσαν να μπουν. Γιατί η θάλασσα με τη μεταφορική ενέργεια του κύματος έφτιαχνε ένα στήθωμα με την άμμο και δεν περνούσε. Όμως, επειδή ξέρετε, ο Λουδίας κάθε 6 ώρες του σκόνη και κάθε 6 ώρες κάθεται, και επειδή ερχόταν ορμητικό το νερό, την άλλη μέρα όταν ήταν έτοιμοι να τα παρατήσουν και να φύγουν, έγινε αυτή η πλημμυρίδα και τα καράβια περάσαν μέσα και ανέβηκαν και πήγαν για να χτυπήσουν τη Βέρεια. Αυτό μπορεί να...